Λοιπόν, επιστροφή μετά την μουσική ανάσα και τη διαφημιστική διακοπή. Και όπως σας είχαμε προαναγγείλει σε αυτό το μέρος της εκπομπής, θα ανοίξουμε την πολιτική συζήτηση για μια αποτίμηση όλων των πολιτικών εξελίξεων με τη βοήθεια του γνωστού πολιτικού αναλυτή, του κύριου Γιάννη Κουτσομίτη. Κύριε Κουτσομίτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της. Θέλω να ξεκινήσουμε από την υπόθεση των Τεμπών που φαίνεται ότι έχει πολλαπλές και ερμηνείες αλλά και παρενεργίες και τις τελευταίες ημέρες είναι κάτι παραπάνω από εμφανής, διορθώστε με αν κάνω λάθος, μια προσπάθεια από το Μέγαρο Μαξίμου ουσιαστικά να τραβήξει μια διαχωριστική γραμμή με τον άλλοτε Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον Κώστα Καραμαλή. Θυμίζω ένα άδειασμα που υπήρξε καταρχάς από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, ο οποίος μίλησε για ατομική επιλογή και ατομικό δικαίωμα σε ό,τι αφορά την άρση του άρθρου 86 για τον πρώην Υπουργό. Είχαμε στη συνέχεια τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κυρίου Φλωρίδη, όπου ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν θα κατέβαινε καν στις εκλογές αν ήταν στη θέση του κυρίου Καραμαλή. Δεν θα πω τώρα καν στη διαδικασία να σχολιάσω τις δηλώσεις βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος δήλωσε ότι αν του συνέβαινε θα αυτοκτονούσε. Τη θεωρώ και πολύ έτσι βαριά αυτή την δήλωση θέση, εν πάση περιπτώσει. Αλλά όλα συγκλίνουν στο εξής γεγονός, ότι υπάρχει μια τάση αυτή τη στιγμή στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, στην κυβέρνηση πιο συγκεκριμένα, να υπάρξουν σαφέστατες αποστάσεις από τον Κώστα Καραμαλή. Το διαβάζουμε λάθος? Και αν ναι, τι συμβαίνει? Θεωρώ ότι υπάρχει πλέον μια πολύ μεγάλη πίεση στην κυβέρνηση και στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση συνολικά με αυτή την υπόθεση. Mm-hmm. Το γεγονός ότι η καμπάνια συλλογής υπογραφών για τη διαλεύκαση της υπόθεσης πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη, θα έλεγα, και πολιτική και επικοινωνιακή και θα έλεγα και ηθική πίεση επάνω στη Νέα Δημοκρατία, η οποία έχει βρεθεί πλέον όχι μόνο σε άμυνα, παίζει αυτή τη στιγμή κλεισμένη στη νεκρή περιοχή. Mm-hmm. Δεν υπήρχε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η προσμονή ότι θα είναι τόσο έντονες οι αντιδράσεις σε γενικότερο επίπεδο και φαίνεται ότι δεν υπήρχε και μια στρατηγική για το πώς θα απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, είτε είναι τεκμηριωμένα είτε λιγότερο τεκμηριωμένα, mm-hmm. σε σχέση με τις ευθύνες τις πολιτικές και διοικητικές που υπάρχουν για αυτό το τρομερό δυστύχημα. Το θέμα είναι ότι εγώ προσωπικά παρακολούθησα τη διεξαγωγή της, πολλές από τις συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής. Θεωρώ ότι δεν δόθηκε από τη Νέα Δημοκρατία η αίσθηση ότι ήθελαν να ρίξουν άπλετο φως mm-hmm. πάνω σε αυτή την υπόθεση στο ζήτημα της Επιτροπής. Γιατί έγινε αυτό? Φοβία, προσπάθεια συγκάλυψης, αμέλεια. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με πολιτικούς όρους, γιατί ήταν βέβαιο ότι οι άλλες πλευρές, η αντιπολίτευση, θα σήκωνε πάρα πολύ το προβολέα πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Εάν όντως δεν υπήρχαν πολιτικές ευθύνες και ενδεχομένως και ποινικές ευθύνες mm-hmm. της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Μεταφορών, δεν υπήρχε κανένας λόγος η Νέα Δημοκρατία να μην θέλει μια πολύ εξονυχιστική εξέταση όλων των μαρτύρων στην Εξεταστική Επιτροπή. Αυτό δημιούργησε ένα πρώτο σκοτεινό σημείο. Το επόμενο σκοτεινό σημείο είναι η συζήτηση για την πιθανή ενεργοποίηση του άρθρου 86. Mm-hmm. Εκεί βέβαια θα πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή και τεκμηριωμένη δίωξη για να προκληθεί αυτή η διαδικασία του άρθρου 86. Αυτή η κίνηση του κ. Σπίρτζη που έκανε χθες είναι μια μεμονωμένη κίνηση που δεν ξέρω, δεν έχει και κάποια αποτελέσματα ουσιαστικά. Δεν έχει, μπορεί να μην έχει αποτελέσμα ουσιαστικό, αλλά ανακοινεί ένα ζήτημα περί ευθύνης, περί της πολιτικής και κατ' επέκταση συνέχεια και ποινικής ευθύνης που ίσως να μην το είχαν υπολογίσει στη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να πω ότι έχει βοηθήσει στη μεγαλύτερη πίεση όλο αυτό. Ναι, επικοινωνιακά ήταν πιστεύω πετυχημένη η κίνηση του κ. Σπίρτζη. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει η αντιπολίτευση και πιθανότατα και να ολοκληρωθούν και οι εξελίξεις στο δικαστικό μέρος, γιατί βλέπουμε σήμερα ότι ανακοινώνεται ότι υπάρχουν εξελίξεις και με τις διώξεις τελεχών της ΕΡΓΟΣΕ mm-hmm. και του ΟΣΕ. Οπότε η δικαστική διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα θεωρώ τώρα και από τη μεριά των ανθρώπων που δικαιολογημένα από πλευρά συναισθηματική ζητούν δικαίωση, μπορεί να έρθει δικαίωση μέσα
σε λίγους μήνες, όταν ακόμη η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχουν εκδοθεί τα τελικά βουλεύματα για τις ευθύνες και τις ποινικές διώξεις, που τελικά και ποιος θα πάει σε δικαστήριο και ποιος όχι. Ήταν, κύριε Κουτσομίτη, μια άστοχη επιλογή από πλευράς της κυβέρνησης και της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας να δείξει μια, με τη στάση, δηλαδή με την απουσία μάλλον, μια απαξία γύρω από τη συζήτηση για το πόρισμα για τα Τέμπη? Το λέω αυτό διότι είδαμε στα κυβερνητικά έδρανα έναν μόνο υπουργό. Ζωή να έχουν, είναι 60 και πλέον. Υπουργοί, υφυπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί. Και από τους 158, επίσης ζωή να έχουν, της Νέας Δημοκρατίας βουλευτές, δεν πρέπει να ήταν πάνω από 20 εντός της Ολομέλειας. Την ώρα που, για παράδειγμα, στα θεωρία, τα θεωρία είχαν κατακριστεί προφανώς από τους συγγενείς των θυμάτων. Ήταν μια λανθασμένη κίνηση, γιατί αυτό δεν μπορεί να πιστέψει κανείς ότι ήταν ασυντόνιστο. Δηλαδή, να υπάρξει η λιγότερη δυνατή συμμετοχή από πλευράς κυβέρνησης και κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Δημοκρατίας για αυτή τη συζήτηση, την ώρα που στην Ολομέλεια βρισκόταν το σύνολο των πολιτικών αρχηγών ή προέδρων των κοινοβουλευτικών ομάδων. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ, το διαβάζω αυτό ως μια προσπάθεια κάθε συμμετέχων σε αυτή τη διαδικασία, την κομματική θα έλεγα, να αποτινάξει από πάνω του τυχόν ποινικές ευθύνες και να μην θεωρηθεί ότι υπάρχει συλλογική πολιτική ευθύνη. Να μην ταυτιστεί με τις ευθύνες, λέμε. Ακριβώς. Αυτό φαίνεται και με τις δηλώσεις από χθες μέχρι σήμερα για τον κύριο Καραμαλή από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό για μένα δεν περιποιεί τιμή στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αν θεωρούν ότι όντως υπάρχουν πολιτικές ευθύνες, πρέπει να κινηθούν διαδικασίες. Αν δεν υπάρχουν, και πάλι όμως πρέπει να είναι συντεταγμένοι στο πλευρό των ανθρώπων και κυρίως του κυρίου Καραμαλή. Πάντως, μέχρι και πριν από 11,5 μήνες, για την ακρίβεια, για όλους αυτούς τους τελευταίους 11,5 μήνες, υπήρχε αυτό που περιγράφεται. Δεν θεωρούσαν ότι υπάρχουν ευθύνες. Διότι αν θεωρούσαν, δεν θα ήταν καταρχάς στα ψηφοδέλτια της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Καραμαλής ξανά. Τι έχει συμβεί τις τελευταίες 10 ημέρες? Μας είπατε, φαντάζομαι, ότι έχει να κάνει με την πίεση, με τις υπογραφές που μου μαζεύτηκαν, με τις δύο παρεμβάσεις που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Ευρωκοινοβούλιο από το πρόσωπο αυτής της τραγωδίας, τη φωνή, αν θέλετε, και των θυμάτων αλλά και των συγγενών, την κυρία Καριστιανού, και βεβαίως όλων των αποκαλύψεων που έχουν έρθει στο φως δημοσιότητας για το χειρισμό της υπόθεσης, όχι μόνο στο προανακριτικό και στο δικαστικό επίπεδο. Από πλευράς της εσωτερικής δικαστικής διαδικασίας δεν μπορώ να πω ότι είχαμε κάποια σημαντική εξέλιξη. Αυτή που ήταν σημαντική εξέλιξη σε επίπεδο δικαστικό ήταν το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, όπου εκεί κατονομάζει συγκεκριμένα πρόσωπα ως έχοντα την ευθύνη για τη μη εκτέλεση των εργασιών που ήταν απαραίτητα για τη ασφαλή λειτουργία του σιδηροδρόμου. Και το δεύτερο για μένα είναι, που είναι πολύ σημαντικό πολιτικό γεγονός, είναι η πολύ μεγάλη κοινωνική δυσφορία και οργή για αυτό το οποίο έχει ως προσλαμβάνουσα μεγάλο μέρος της κοινής γνώμης, ότι υπάρχει προσπάθεια συγκάλυψης. Το βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις και χθες το βράδυ και... Θα έρθω στη δημοσκόπηση του Μέγκα, θα έρθω σε αυτό. Ναι. Είναι φανερό ότι πολύ μεγάλο μέρος της κοινωνίας και ακόμη και υποστηρικτές και οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας θεωρούν ότι δεν έχει κινηθεί η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία με διαφάνεια στη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης. Μάλιστα. Να έρθω λοιπόν τώρα στην έρευνα της μέτρων ανάλυσης που είδε χθες το φως της δημοσιότητας για λογαριασμό του Μέγκα. Είναι σε τροχιά φθοράς η κυβέρνηση μετά από μία περίοδο που ουσιαστικά είχε μία ξεκάθαρη και απόσταση, αλλά και γενικότερο ένα κλίμα ξεκάθαρο ασφαλείας απέναντι σε όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης? Κοιτάξτε, επειδή η μέτρο ανάλυση θεωρώ ότι είναι μία από τις 2-3 πιο αξιόπιστες εταιρείες ερευνών και δεν θα προέβαινε σε τέτοια συμπεράσματα αν δεν υπήρχαν πολύ σημαντικά ευρήματα. Αυτή η έρευνα που βγήκε χθες, για μένα, εάν επαληθευθεί τελικά και στην κάλπη, αποτελεί μία ρογμή στην απόλυτη πολιτική και εκλογική παντοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν διαφαίνεται όμως σε ποιο βαθμό αυτή η έλλειψη, αυτή η ρογμή στην κυβερνητική ισχύ θα μεταφραστεί και σε ισχύ της αντιπολίτευσης. Βλέπουμε ένα κατακερματισμό της αντιπολιτευτικής ψήφου, βλέπουμε άνοδο πολύ μεγάλη της ελληνικής λύσης, το ΚΚΕ παραμένει ψηλά,
βλέπουμε μικρά κόμματα ανεβαίνουν, νέα κόμματα να εμφανίζονται και μία πλέον, ένα προβάδισμα πλέον του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την περίφημη μάχη για την δεύτερη και την τρίτη θέση. Όμως, για μένα πρώτη φορά είναι αυτή η δημοσκόπηση χθεσινή, η οποία ρίχνει μια πολύ σοβαρή σκιά πάνω στην, εκλογική ηγεμονία της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή η σκιά είναι αρκετή για να αλλάξει τους ισχυτισμούς στις ευρωεκλογές, θεωρείτε, θα μπορούσε να ήταν, είναι λέει και το διάστημα ικανό, ή απλά να προσθέσει μια περαιτέρω φθορά στην κυβέρνηση. Δεν μπορώ ακόμη να ερμηνεύσω αν σίγουρα η δυσαρέσκεια που υπάρχει, και αυτό δεν χρειάζεται δημοσκοπήσεις να μας το πούνε, το βλέπουμε και το ακούμε, αν αυτή η δυσαρέσκεια θα μετουσιωθεί και σε ψήφο στις ευρωεκλογές ή απλά θα μειωθεί όσο πάμε προς τον Ιούνιο. Αυτό μένει να το δούμε. Πιστεύω ότι αν συνεχίσει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, με την ίδια πρακτική που κινείται ως τώρα, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να υποστούν ζημιές, μεγάλες ζημιές. Δεν ξέρω ακριβώς ποια θα είναι η κατάλληλη, ας πούμε, αλλαγή πορείας, αλλά σίγουρα το ζήτημα των τεμπών είναι αυτή τη στιγμή στην πρώτη προτεραιότητα. Θα έλεγα η ακρίβεια είναι σημαντική, αλλά είναι σε δεύτερο επίπεδο. Το ζήτημα των τεμπών έχει γίνει, για μένα βλέπω και διακρίνω σε πολλούς πολίτες, ένα ζήτημα ηθικής τάξεως την κυβέρνηση. Και ζητήματα ηθικής τάξεως μερικές φορές μπορούν να λειτουργήσουν και θα έλεγα σε μεγαλύτερη προτεραιότητα από ζητήματα καθαρά οικονομικών συμφερόντων, που συνήθως λέμε ότι ο ψηφοφόρος επιλέγει τελικά όταν πηγαίνει στην κάλπη. Μήπως τα τέμπη είναι η θριαλίδα για όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή για την ακρίβεια, για τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες σε ό,τι αφορά την ασφάλεια, την υγεία και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα, θα λέγαμε, αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Αυτό είναι σαφές. Είναι φανερό ότι αυτό το περίφημο rotation που εφάρμοσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τις εκλογές του καλοκαιριού δεν έχει λειτουργήσει. Αλλά δεν θεωρώ ότι είναι πρωτίστως ευθύνη των υπουργών. Για μένα υπάρχει ένα ζήτημα για το πώς μπορεί να είναι αποτελεσματική μια κυβέρνηση με τα εργαλεία που έχει επιλέξει. Υπάρχουν, βλέπουμε, αρκετά προβλήματα που εμφανίζονται σε πολλούς τομείς της κρατικής λειτουργίας. Θα φέρω σαν παράδειγμα το ΕΣΥ, όπου εμφανίζονται πάρα πολλά προβλήματα. Και η εγκληματικότητα είναι ένας σημαντικός παράγοντας, όπου είχε υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι θα αποτελέσει μια μεγάλη τομή και δεν φαίνεται αυτό σε μέρες, κυρίως στα αστικά κέντρα. Και θα έλεγα, για μένα, και εδώ είναι το πολιτικό μεγάλο, θα έλεγα, πρόβλημα που έχει πλέον ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ότι το αφήγημα της επιδοματικής πολιτικής, η οποία δημιουργεί μια αίσθηση σταθερότητας και οικονομικής ευμάρειας, έχει για μένα πληγεί. Και το γεγονός ότι η ίδια κυβέρνηση επιλέγει να μην δώσει αυτό το επίδομα Πάσχα πλέον, τα πρώτη χρονιά μετά από χρόνια, και το γεγονός ότι η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος θέτει όρια στη χορήγηση των στεγαστικών δανείων, το γεγονός ότι πλέον έχουμε μπει σε μια διαδικασία δημοσιονομικής προσαρμογής που δεν αφήνει περιθώρια για μεγάλες επιδοματικές πολιτικές, νομίζω εκεί θα δημιουργήσει ένα μεγάλο κενό, ένα μεγάλο δίλημα στο αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας απέναντι στη μεγάλη, θα έλεγα, πλειοψηφία αυτού του λεγόμενου μεσαίου χώρου, για το πώς θα διατηρήσει την ηγεμονία της. Αυτό είναι, νομίζω, το βασικό πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει η κυβέρνηση τα επόμενα χρόνια, όχι μόνο άμεσα, νομίζω στην πορεία προς τις επόμενες εθνικές εκλογές. Τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε και για τα τέμπη, αλλά και για τις πολιτικές εξελίξεις που μπορεί η τραγωδία των τεμπών να δρομολογήσει. Θα ήθελα την εκτίμησή σας, είστε πολύπειρος. Βλέπετε να οδηγείτε με τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε έξοδο ο κύριος Καραμαλής? Να αποτελέσει δηλαδή την ηφηγένεια ακριβώς απέναντι σε αυτή τη φθορά? Για μένα θα εξαρτηθεί από το τι ενδείξεις ή αποδείξεις ή ποια θα είναι η πιθανή εμπλοκή του σε ποινικές διώξεις που θα έρθουν όταν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε την δικογραφία, δεν γνωρίζουμε που έχει φτάσει
ο ειδικός εφέτης ανακριτής στο βαθμό της έρευνας. Πάντως, συμπίπτει χρονικά, όπως το ανακοίνωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι θα ξεκινήσει η δίκη. Όλα αυτά κάπου να ολοκληρώνονται κάπου στο Μάιο, γιατί είπε θα ξεκινήσει η δίκη τον Ιούνιο. Σε προεκλογικό χρόνο. Το κρατάμε αυτό. Ναι, τώρα αν θα είναι πριν τις 9 Ιουνίου ή μετά, mm-hmm. είναι και αυτό διφορούμενο. Αλλά θα έλεγα ότι δεν μπορώ να δω εύκολα, με βάση την εμπειρία προηγούμενων υποθέσεων όπου υπήρχε αμέλεια πολιτική, κυβερνητική mm-hmm. στην εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών για την αποτροπή μεγάλων ατυχημάτων, δυστυχημάτων ή καταστροφών, για το πώς θα τεκμηριωθεί δικαστικά και ποινικά αμέλεια ή οποιαδήποτε ποινική ευθύνη υπουργού για τη μη τήρηση συμβατικών υποχρεώσεων από τις υπηρεσίες τις κρατικές. Εκεί είναι ένα μεγάλο ζήτημα, αλλά πιστεύω ότι αν τελικά τεκμηριωθεί ένα κατηγορητήριο από τις δικαστικές αρχές, πιστεύω ότι εκεί η κυβέρνηση δεν θα μπορέσει να κάνει πίσω στο να υπάρξει μια προανακριτική επιτροπή και ό,τι άλλο θέλει προκύψει από εκεί και πέρα. Πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σταθώ σε μια διαπίστωση που κάνατε χθες και έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, διότι πέρασε στα ψηλά και αναφερθήκατε στην επικοινωνία ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο Ζελένσκι, τον πρόεδρο της Ουκρανίας, όπου έχει και άρωμα Κρήτης αυτή η επικοινωνία. Θέλετε να μας δώσετε έτσι την εικόνα που εσείς έχετε και τι ακριβώς έχει συμβεί? Ακριβώς. Εχθές, λίγο πριν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπήρξε μια ανάρτηση του Προέδρου της Ουκρανίας στην πλατφόρμα X, το Twitter, με την οποία ανέφερε ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Πρωθυπουργό και συζήτησαν για την εφαρμογή των συμφωνιών που έκλεισαν στην Οδυσσό, κατά τη διάρκεια της επίσκεψης mm-hmm. του Πρωθυπουργού στην Οδυσσό, και συγκεκριμένα για την ενίσχυση της Ουκρανίας στο κομμάτι της αεράμινας. Και το δεύτερο κομμάτι είναι αυτό που με βάση τις δημοσιογραφικές μου έρευνες από το Κίεβο που έχω πληροφορίες, είναι ότι η Ουκρανία θεωρεί ότι έχει καθυστερήσει η υπογραφή της συμφωνίας για την διμερή συμφωνία ασφάλειας Ελλάδας-Ουκρανίας. Αυτή η συμφωνία τι περιλαμβάνει? Περιλαμβάνει να μεταφέρουμε, να παραχωρήσουμε οπλικά συστήματα όπως το S-300 που έχουμε στην Κρήτη? Αυτό είναι ένα μέρος της συμφωνίας. Παρόμοιες συμφωνίες έχουν ήδη υπογραφεί με τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, τη Δανία και άλλες χώρες και ουσιαστικά προσομοιάζουν με την συμφωνία που έχει υπογράψει η Ελλάδα, αν θυμάστε, πριν 3 χρόνια με τη Γαλλία. Είναι ουσιαστικά μια αμυντική συμφωνία υποστήριξης της Ουκρανίας. Τώρα, οι όροι είναι εκεί που βρίσκεται ο διάβολος, που βρίσκεται ανάμεσα στις γραμμές. Εδώ είναι το θέμα όμως ότι η ανάρτηση του κυρίου Ζελένσκι φαίνεται ότι ευνηδίασε το Μαξίμου, που δεν ήταν προετοιμασμένο να ανακοινώσει ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή συζητήσεις για ενίσχυση της Ουκρανίας με συστήματα αεράμινας, και εδώ από ό,τι θέλει το ρεπορτάζ αφορά μια τριπλή μετακίνηση της συστοιχίας S-300 που βρίσκονται στην Κύπρο εδώ και 20 χρόνια με αντίστοιχη παροχή στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ μια συστοιχίας Patriot και ενδεχομένως και της παροχής κάποιων Tormi-1 που βρίσκονται σε νησιά του Αιγαίου και αντίστοιχη αντικατάσταση τους από βενικανικά συστήματα και το γεγονός ότι υπάρχουν συζητήσεις για τη σύναψη μιας τέτοιας συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας. Φαίνεται ότι δεν ήταν προετοιμασμένο το Μαξίμου για να βγουν στην δημοσιότητα τέτοιου είδους συζητήσεις και υπήρξε αυτή, εγώ θα έλεγα, άκομψη διάψευση του Προέδρου Ζελένσκι από πηγές του Μαξίμου στις Βρυξέλλες. Μάλιστα. Βλέπετε ορατό, είναι ορατό δηλαδή να έχουμε μετακίνηση, παράδοση πυραυλικών συστημάτων? Εγώ νομίζω ότι είναι πιθανό, αλλά εδώ επισέρχεται και το κομμάτι των πολιτικών ισορροπιών. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση δεν θέλει σε αυτή τη φάση πριν από τις εκλογές να προχωρήσει σε μια τέτοια δικασία. Η δική μου η άποψη από πλευράς επιχειρησιακής και μόνον είναι ότι σαφώς καλύτερα να έχουμε μια συστοιχία Patriot από μια συστοιχία S-300, αλλά αυτό είναι θέμα των πιο ειδικών και των στρατιωτικών να το κρίνουν.
από εκεί και πέρα σε γεωπολιτικό επίπεδο το να παραδίδεις στην Ουκρανία ένα ρωσικό οπλικό σύστημα το οποίο έχει παραλάβει με την συμφωνία της Ρωσίας μέσω Κύπρου πριν από 20 χρόνια δημιουργεί κάποιες συμβατικές ανισορροπίες και αστάθειες οι οποίες θα πρέπει να κρίνει κανείς με βάση το ποιο θα είναι το μέλλον της χώρας απέναντι και στη Ρωσία. Άλλες χώρες το έπραξαν. Η Βουλγαρία παρέδωσε ένα αντίστοιχο σύστημα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι μια πολιτική απόφαση. Θεωρώ ότι πριν από τις ευρωεκλογές δεν πρόκειται να δούμε καμία εξέλιξη πάνω σε αυτό το θέμα. Μετά βέβαια και τις επανειλημμένες διαρροές θα έλεγα από το Μαξίμου και σήμερα το πρωί πάλι από τις Βρυξέλλες υπάρχει νέα απάντηση κύκλων του Μαξίμου πάνω σε αυτό το ζήτημα που διαψεύδει ότι υπάρχει συζήτηση για σύναψη συμφωνίας. Εγώ θα αναφέρω μόνο ότι στις δηλώσεις που είχε κάνει ο κύριος Ζελένσκι, παρουσία του Πρωθυπουργού στην Οδυσσό, αν θυμάστε, είχε μιλήσει ότι ξεκινούν οι προετοιμασίες για να υπάρξει αυτού του είδους η σύναψη. Αλλά δεν πολύ θυμόμαστε, πρέπει να το ψάξουμε, γιατί δεν μετέφερε το Μέγαρο Μαξίμου τις δηλώσεις του κύριου Ζελένσκι. Ναι. Σωστά το θυμάμαι. Στα ουκρανικά μέσα είχε δημοσιευθεί και μίλαγε για συγκεκριμένα για δεσμεύσεις στο κομμάτι της ασφάλειας. Βέβαια, το Μαξίμου μιλάει για συζήτηση για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλα θέματα. Που αυτό είναι εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα, θα το σχολιάσω. Μάλιστα. Κύριε Κουτσομίτη, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή συνομιλία και τη βοήθεια σας στο δημόσιο διάλογο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα από το Ηράκλειο. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, πολιτικός αναλυτής. Μας έδωσε εδώ και την διάσταση που αφορά τους S300 και στην έμεση, άμεση εμπλοκή της Κρήτης. Πάμε σε μουσική ανάσα, διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε.